Πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τι. Πω, είναι μπροστά, πίσω από το λεωφορείο ο Χρήστος. Έλα, βρε Χρήστο. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε κοντά στο χωριό Μάνης των Καλαβρίτων και όπως βλέπετε ακριβώς πίσω μου είναι το λεωφορείο το οποίο αναποδογύρισε νωρίς σήμερα το πρωί, το οποίο είχε κατεύθυνση από την περιοχή της Βλασίας προς τα Καλάβρητα. Είναι λεωφορείο του υπεραστικού Χτελαχαΐας και εκείνη την ώρα ήταν μέσα 5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετέβαιναν από την περιοχή εδώ προς τα Καλάβρητα προκειμένου να πάνε στις σχολικές τους μονάδες. Ευτυχώς, πραγματικά ευτυχώς, δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Τι ακριβώς συνέβη? Όπως μας περιέγραψε λίγο νωρίτερα ο οδηγός, το λεωφορείο είχε κατεύθυνση στο σημείο που είμαι εγώ προς τα Καλάβρητα. Στο άλλο ρεύμα, πατώντας πάνω στη διαχωριστική γραμμή, ερχόταν ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο είχε κατεύθυνση από Καλάβρητα προς Πάτρα. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο οδηγός να στρίψει λίγο το τιμόνι, να αποφύγει την σύγκρουση με το συγκεκριμένο γιοταχή αυτοκίνητο και είχε σαν αποτέλεσμα να συμβεί αυτό το περιστατικό. Είχαμε σκηνές δύσκολες, καθώς εδώ ο οδηγός είχαν εγκλωβιστεί, αναποδογύρισαν το λεωφορείο όπως βλέπετε και κατέληξε ευτυχώς σε μια χαράδρα μόλις λίγα μέτρα μακριά από το δρόμο. Έσπασε το τζάμι του, από το παράθυρό του προκειμένου να βγάλει όλα τα παιδιά και τα 5 παιδιά και τους 2 εκπαιδευτικούς που ήταν εκείνη την ώρα μέσα. Πήγαν στο νοσοκομείο των Καλαβρίτων. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους πέρα από το σοκ και τώρα βρίσκονται στις σχολικές τους αίθουσες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά για τραγωδία. Να ξεχάσουν αυτή την ιστορία. Είναι συγκλονιστική η εικόνα που μας έχεις μεταδίδεις, Χρήστο. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε πραγματικά να μιλάμε για τραγωδία. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Χρήστο Στρατουλάκο, ευχαριστούμε πολύ.